Η Εθνική Βαθμίδα ήταν το μόνο που είχε να υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης από τις εκλογές του 2019 σε ό,τι αφορά την ελληνική δημοκρατία. Το μόνο διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να βγάλει τη χώρα από την αγωνία, να ρυθμίσει το χρέος, να αφήσει 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, να έχει αυτό συνεπόμενα τρίμηνα θετικών ρυθμών ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία, αλλά τι είχε μείνει, η ελληνική βαθμίδα. Αυτό ήταν το μόνο που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης πριν τις εκλογές και το υπόσχονταν κάθε εξάμεινο και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. Και θα έρθει μέσα στη θητεία του. Όσο το είδατε εσείς, αλλά τόσο το είδαμε και εμείς. Αντί για επενδυτική βαθμίδα, αφήνει μεγαλύτερο το δημόσιο χρέος κατά 46 δισεκατομμύρια ευρώ για την κρατία, μεγαλύτερο το ιδιωτικό χρέος κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ και το έλλειμμα του ισοζυγίου με τους όσους συνελλαδών, μεγαλύτερο κατά 10 συνεχόμενα, κατά 10 φορές. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι, αν θέλετε, λογικό να θέτει ξανά τέτοιου είδους διλήμματα. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει στις πιο δύσκολες συνθήκες ότι καταφέραμε να κάνουμε αυτό που φαινόταν τότε κατόπιν, να βγάλουμε την χώρα από την αγωνία, να την επαναφέρουμε στις αγορές. Με μια χρηστή διοίκηση, αλλά ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, αλλά ταυτόχρονα και με αλλαγή δείγματος κοινωνικής πολιτικής, μπορούμε να πετύχουμε και την ευρωπαϊκή βαθμίδα, ταυτόχρονα όμως και την ανάσα της κοινωνίας.